Εγώ θέλω ειλικρινά να καλωσορίσω την συμπατριώτησα την Κατερίνα Τιτάρ που είναι σήμερα μαζί μας και τιμά με την παρουσία της αλλά και τους συνεργάτες της που είναι κοντά και δεν τους γνωρίζω να με συγχωρέσουν, έτσι. Εμείς, για μας είναι μεγάλη χαρά και τιμή που είστε εδώ και μεγαλύτερη χαρά και τιμή για αύριο που θα γίνει και ένας αγώνας με τις παράστασεις της τριχής σας μεταξύ της Εθνικής Ενόπλων και της ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδας. Πάρα πολλά έχει σημασία ότι ο σκοπός αυτού του αγώνα και η παρουσία σας εδώ. Βιώνουμε μια δύσκολη περίοδο. Πολλά τα προβλήματα και βρισκόμαστε σαν κοινωνία σε ένα διέξοδο. Θα πρέπει να δώσουμε λύσεις και διέξοδο. Πάνω απ' όλα θα πρέπει να δώσουμε ελπίδα και αισιοδοξία. Και νομίζω ότι η παρουσία σας εδώ, εμάς απόψε, μας δίνει χαρά, ελπίδα και αισιοδοξία. Εγώ θέλω ειλικρινά, που είστε τώρα από κοντά, είχαμε συναντήσει κάποιον άλλη μια φορά. Δεν νομίζω, ε. Γιατί είμαστε κοντοχωριανοί, δεν είχαμε την τύχη να χαίρομαι ειλικρινά που την έχω δίπλα μου. Για μας είναι χαρά και τιμή και καμάρι για την περιοχή μας να έχουμε τέτοιους αθλητές και τέτοιους ανθρώπους που υπηρετούν τον αθλητισμό και τον πολιτισμό και κουβαλάνε μια, θα έλεγα, διαδρομή πολιτιστική και υπηρέτησαν αρχές και αξίες που εμείς δυστυχώς η κοινωνία μας τα τελευταία χρόνια τις έχουμε ξεχάσει. Να σας καλωσορίσω, να σας ευχηθώ να περάσετε καλά και ό,τι μπορούμε θα είμαι στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Αφήσουμε την Κατερίνα στο τέλος, αφού την ευχαριστήσουμε για την παρουσία της εδώ. Σημαντικό για μας, για την Πρέβεζα, Κατερίνα Θάνου και οι άλλοι Ολυμπιονίκες οι οποίοι θα έρθουν αύριο, Θανασία Τσομαλέκα και ο κ. Κόκας. Ήταν μια ιδέα την οποία είχε το Γραφείο Αθλητισμού του Υπουργείου Άμυνας και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και τον κύριο Μίχα και τον κύριο Παπασταμάτη και τα άλλα τα παιδιά εκεί και τον Τάσο. Ερχόμενοι τον Ιούνιο συζητήσαμε αν μπορεί να γίνει αυτό το παιχνίδι. Είπαμε να γίνει μια σημαντική ημέρα για μας, για την Πρέβεζα και η σημαντική ημέρα και η ημέρα της απελευθέρωσης που είναι αύριο τα 103 χρόνια. Το δέχτηκαν και ευχαριστούμε και το Γραφείο Αθλητισμού, αλλά και τον Υπουργό και τον Ολάμπιο του Υπουργό, που παράλληλα με τους Ολυμπιονίκες θα πάνε στα σχολεία για να πούνε κάποια πράγματα τα οποία πολλές φορές οι μαθητές δεν γνωρίζουν. Ο σκοπός του παιχνιδιού ήταν θέληση από το Γραφείο Αθλητισμού του Υπουργείου Άμυνας να είναι φιλανθρωπικός, σκοπός αγάπης, όπως γράψαμε στις προσκλήσεις. Και τα χρήματα θα διατεθούν στην Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως του Πρεβέζ, που και εκεί ο Σεβασμιότατος, ο κύριος Χρυσόστομος, δέχτηκε να είναι και η Ιερά Μητρόπολη μέσα στους συνδιοργανωτές. Το θέμα είναι για την επιτυχία του αγώνα και της προσπάθειας αυτής. Πολλές φορές λέμε ο καιρός. Εμείς θα λέγαμε ότι ας είναι ο καιρός, ο κόσμος καλό είναι να βρίσκεται στο γήπεδο, γιατί πέραν από την ομάδα της ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδος στη νυχτή και ευχαριστούμε και τον πρόεδρο, τον κύριο Κάρτσακα και τον κύριο Τσίμα, γιατί θα διαθέσουν την άλλη ομάδα που θα αντιμετωπίσει την Εθνική Ενόπλων, που αγωνίζονται πολλά παιδιά αυτή τη στιγμή στη Super League. Και οι νέοι θα δουν κάποια ενδράματα να βρίσκονται στο γήπεδο Αθανασία Τσομαλέκα. Η επιτυχία, όπως είπα προηγουμένως, έγινε στο να έρθει ο κόσμος, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, εσείς δηλαδή που βρίσκεστε εδώ και οι άλλοι οι οποίοι θα πάρουν την είδηση, να την
διοχετεύσουν όπως και τις προηγούμενες μέρες, διαπίστωσα ότι σύσσωμος ο τύπος, ο τοπικός τύπος, παρουσίασε το γεγονός και αυτό είναι ενθαρρυντικό και ευχάριστο για μας. Άρα λοιπόν σημαντική προσφορά και των μαζικών μέσων ενημέρωσης. Οι συνδιοργανωτές λοιπόν, Υπουργείο Άμυνας, η Περιφέρεια Υπήρου μέσω της Περιφερειακής Ενότητος Πρέβεζας, ο Δήμος Πρέβεζας που είχε σημαντικότατη μέσω του Βαγγέλη, του Σιγούνα, του υπεύθυνου αθλητισμού, σημαντικότατη προσφορά στην όλη αυτή, στο όλο αυτό το στήσιμο της αυριανής συνάντησης, η Ιεράν Πετρόπολης, Νικοπόλος και Πρεβέζης, καθώς, επαναλαμβάνω, η ΕΠΣ Πρέβεζας και Λευκάνος. Αυτοί οι φορείς θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε αυτό το οποίο αρχικά σκεφτήκαμε, ότι ο αγώνας είναι για φιλανθρωπικό σκοπό και πάλι για μια ακόμα φορά ευχαριστούμε το Υπουργείο Άμυνας και όλους τους φορείς που θα δούμε και τα παιδιά να αγωνίζονται, αλλά και τους ειδικούς, όπως προανέφερα, να είναι στα σχολεία. Δεν θέλω να πω περισσότερα, ό,τι θέλετε άλλο είμαι στη διάθεσή σας, αλλά είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που η ιδέα του Γραφείου Αθλητισμού που μου την μετέφεραν και ο κ. Μίχας και ο κ. Παπασταμάτης και στη συνάντηση που κάναμε τον Ιούνιο με τους εμπλεκόμενους φορείς και ειδικά με τον Βαγγέλη Σιγούνα, καταφέραμε να λέμε ότι αύριο θα έχουμε αυτή την συνάντηση που εγώ είχα χρόνια να ακούσω ότι η Εθνική Ενόπλων βρίσκεται στην Πρέβεζα. Αν θυμάμαι καλά, ήμουν πολύ, πολύ, πολύ μικρός, πρέπει να ήταν κάπου το 1968, αν θυμάμαι καλά. Δεν ξέρω αν ξαναήρθε η Εθνική Ενόπλων. Ειλικρινά ευχαριστούμε τον Υπουργείο Άμυνας και το Γραφείο Αθλητισμού και την Κατερίνα Πιθάνο που είναι δίπλα, με την οποία όταν εγώ γυμναζόμουν στο Ολυμπιακό Στάδιο, ήταν μικρούλα, έτρεχε για αυτή και βρισκόμαστε και λέγαμε πατριώτες. Οι πατριώτες είμαστε μαζί. Η Κατερίνα βέβαια έφτασε σε ύψη που εμάς μας ζαλίζουν. Εμείς ήμασταν εκεί απλά στο έδαφος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κατερίνα και της δίνω το λόγο να πει δύο λόγια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά αυτό που είπες τώρα ότι ήμασταν μαζί πριν από αρκετά χρόνια. Είναι αυτό που πολλές φορές από τη ζωή ενώνει τους ανθρώπους και από άλλες συνθήκες σαν να βρισκόμαστε για έναν ωραίο σκοπό, για έναν πολύ σημαντικό σκοπό και δύο από τον ίδιο τόπο. Όπως θέλω να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο για τα καλά του λόγια. Η αλήθεια είναι ότι τότε φορά που βρισκόμαστε και συνεργαζόμαστε για κάτι τόσο πολύ σημαντικό. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι καταρχήν στην πατρίδα μου. Για μένα είναι πολύ σημαντική η σημερινή ημέρα, όπως και η αυριανή. Είναι πολύ σημαντικό το ότι καταφέραμε πραγματικά αυτή τη συγκεκριμένη ημερομηνία της Πρέβεζας, που είναι τόσο σημαντική ημερομηνία και ιστορική ημερομηνία. Μια τόσο σημαντική εκδήλωση που έχει ξεκινήσει από σήμερα και αύριο, να καταφέρουμε να τη συνδυάσουμε και με ένα φιλανθρωπικό αγώνα, ο οποίος και εκείνο με τη σειρά του στηρίζει τις πατήσεις ομάδες, στηρίζει με την συνεργασία της Μητρόπολης όλους όσους το έχουν ανάγκη. Το είπε και ο Δήμαρχος πριν ότι είναι δύσκολη. Θα έλεγα ότι η χώρα μας περνάει μια πολύ σκληρή δοκιμασία και από την πλευρά μας, εμείς τους Ολυμπιονίκες, εσείς ως πολίτες, όσοι μπορούμε να προσφέρουμε, με όποιον τρόπο μπορούμε να προσφέρουμε σε ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη, σε συμπολίτες μας και σε συνανθρώπους μας, είναι το πρώτο πράγμα που θα μπορούσαμε όλοι να κάνουμε. Αύριο μαζί με την Αθανασία Τσουμελέγα θα βρισκόμαστε στα σχολεία, θα έρθουμε κοντά σε παιδιά. Ο ρόλος μας σαν Ολυμπιονίκες είναι να μιλήσουμε και να δώσουμε τη γνώση, αν θέλετε, και την εμπειρία μας όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τον πρώτο αθλητισμό, να περάσουμε στα νέα παιδιά το μήνυμα ότι ο αθλητισμός είναι ζωή, είναι υγεία και χαρά. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να πει πλέον σε όλες τις ελληνικές οικογένειες και ακόμα και οι γονείς θα ήθελαν να πάρουν αυτό το μήνυμα ότι θέλουν να έχουν τα παιδιά τους κοντά στον αθλητισμό, όχι απαραίτητα να γίνουν Ολυμπιονίκες, αλλά να είναι κοντά στον αθλητισμό, γιατί από εκεί ξεφεύγουν πολλά πράγματα, έχουν άλλη παιδεία και μεγαλώνοντας μαθαίνουν να προσέχουν πάνω απ' όλα τον εαυτό τους, την υγεία τους και κατ' επέκταση τη ζωή τους. Χαίρομαι πάρα πολύ για ακόμη μια φορά που είμαι εδώ. Καλώ όλους τους Πρεβεζιάνους να είναι αύριο στο γήπεδο να μας στηρίξουν. Άλλωστε είπαμε ότι και η Εθνική Ενόπλων που έρχεται απαρτίζεται από κατά τη
φιλοξενούμενους αθλητές. Θέλω και εγώ μια φορά να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο και την Περιφέρεια και όσους και την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πρέβεζας και όσους εργάστηκαν για να γίνει. Και την Λευκάδα. Ναι, σήμερα δεν ήμασταν, δεν ήξερα ότι έχουμε την Λευκάδα μαζί μας, οπότε και φυσικά και την ομάδα της Λευκάδας, αλλά και όσους εργάστηκαν πολύ σκληρά για να γίνει η διαβραδινή εκδήλωση και φυσικά το Υπουργείο της Εθνικής Άμυνας και τον αναπληρωτή υπουργό τον κύριο Βίτσα, ο οποίος δεν ήθελε πάρα πολύ να είναι εδώ, αλλά λόγω των υπέροχων υποχρεώσεων αναγκαστικά βρίσκεται στο εξωτερικό. Αλλά παρόλα αυτά θα είμαστε εκεί αύριο για αυτόν τον σημαντικό σκοπό και θα χαρώ πάρα πολύ να γεμίσει το γήπεδο από ανθρώπους και από παιδιά για να παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Να πείτε ο πρόεδρος της ΕΠΣ, Πρέβεζας της Λευκάδας, που είναι η μοναδική στην Ελλάδα με δύο νομούς. Δυόμιση. Και εκεί που παίρνει και δύο τρογαδάρια, δυόμιση. Και εγώ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΣ, Πρέβεζας της Λευκάδας, να καλωσορίσω τους εντός εισαγωγικών φιλοξενούμενους. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μας το ότι μια τέτοια συνάντηση αυριανή γίνεται στα πλαίσια της απελευθέρωσης της πόλης μας και να καλωσορίσω και την Εθνική Ενόπλων και τους Ολυμπιονίκης μας, να δώσω συγχαρητήρια στους συνδιοργανωτές στην Περιφέρεια Επίρου, στον Δήμο Πρέβεζας και στους υπόλοιπους φορείς που συνδέλεσαν ότι ώστε αύριο να έχουμε μια ξεχωριστή συνάντηση και εγώ από την πλευρά μου να καλέσω όλο τον κόσμο να βρίσκεται στο γήπεδο, να παρευρεθεί δίπλα σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται και οι φιλοξενούμενοι μας να περάσουν καλά. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέλος, ο κύριος Χριστόφορος Μπέλος, ο διευθυντής της μέσης εκπαίδευσης στο νομό μας, στην Περιφερειακή Ενότητα, όπως γράφεται τώρα Πρέβεζας, θα ήθελα να πει δύο λόγια, γιατί και ήταν στην πρώτη συνάντηση που είχαμε στην Περιφέρεια, αλλά τότε με ελοκούνται. Μέρος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, ευχαριστώ τους Ολυμπιονίκες που αποδέχτηκαν την πρόσκληση να μπουν στους σχολικούς χώρους στα τέσσερα γυμνάσια της πόλης της Πρέβεζας, να έρθουν σε επικοινωνία με τους μαθητές, τους μικρότερους σε ηλικία και να μπορέσουν με το παραδειγμά τους και με το λόγο το οποίο θα απευθύνουν, με πολλή προσπάθεια μπορούν να υλοποιούνται. Είναι, επειδή είναι διαρκή πρότυπα μίμησης, διέργων και όχι διαλόγων, είναι καλό να είναι κοντά στην νεολαία, όσο και αν φαίνεται σε μας ο Ολυμπιονίκης κάτι κοντινό, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε μαζί τους, είναι τόσο μακρινό όταν τεθεί ο στόχος, γιατί κρύβεται πίσω πολύ μεγάλη προσπάθεια, πολύ μεγάλος σκόπος, όλοι επιδιώκουν. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά που θα μπουν στους σχολικούς χώρους οι Ολυμπιονίκες, γιατί τους πρέπει μια διαρκής αναγνώριση και τιμή στο Διενικές. Ευχαριστώ πολύ. Okay. Να κάνω μια ερώτηση προς την κυρία Θάνου. Είπατε ότι ξεκινάει πρώτη φορά μια συνεργασία με το Δήμο Πρέβεζας. Θα υπάρχει και συνέχεια. Εννοείται. Είμαι ανοιχτή σε οτιδήποτε τελείσουν τη στήριξή μου, τη βοήθειά μου και θα χαρώ πάρα πολύ να γίνονται κι άλλες εκδηλώσεις αθλητικές, επιτοπλίσουν αθλητικές, γιατί για μένα αυτό είναι το πράγμα αυτό που προσβαίνει ένα αθλητισμό και θέλουν και ο κόσμος της Πρέβεζας και γενικότερα και οι πολίτες και το αθλητικό και όλο το αθλητικό να μπορέσει να έχει την αμεσότητα και να μπορεί να βλέπει την Ολυμπιονίκη της πόλης. Δηλαδή δεν είναι απλά ένα όνομα το οποίο υπάρχει στην πόλη, κατάλληλα από εδώ. Θα ήθελα πάρα πολύ να γίνονται και θα ήθελα να γίνονται εκδηλώσεις, δηλαδή και από ένα αθλητικό περιεχόμενο. Και να με εκμεταλλευτούμε. Αν μου επιτρέπετε, σαν υπεύθυνος αθλητισμού της Περιφέρειας Επίρου, δεν θα αφήσουμε μόνο το Δήμο Πρέβεζας να εκμεταλλευτεί εντός εισαγωγικών την Κατερίνα Τιθάνου και τους άλλους Ολυμπιονίκες. Με το Υπουργείο Άμυνας έχουμε μια συνεργασία και θα έχουμε και θα έχουμε και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις, συναντήσεις και σε άλλες περιφερειακές ενότητες στην Ήπειρο.
αλλά ο Δήμος πολύ καλά κάνει και να εκμεταλλευτεί όσο μπορεί περισσότερο την καλύτερη. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ήσταν εδώ και μέσα από αυτά τα οποία είπαμε θα τα... Thank you.